Η Προοδευτική κατάφερε να ισοφαρίσει στο 32ο λεπτό με ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Ζαΐμι. Το γήπεδο πάγωσε και το άγχος άρχισε σιγά σιγά να βαραίνει τα πόδια της Λάρισας. Όμως ο Θωμάς Κυπαρίσης στο 64ο λεπτό με ένα θαυμάσιο βον πλανέ θα δώσει εκνό το προβάδισμα στην ομάδα του, πανηγυρίζοντας έξαλλα το 14ο φετινό του τέρμα. Το κερασάκι στην τούρτα θα βάλει ο παλαιολόγος στο 90ο λεπτό με ένα δυνατό βολέ μέσα από την περιοχή. Το πανηγύρι μόλις είχε ξεκινήσει. Πάντως ένα μήνυμα απολογισμό της χρονιάς, βέβαια η ΑΕΛ πρωταθλήτρια, που πιστεύεις ότι κρίθηκε αυτή η πρώτη θέση? Νομίζω ότι εκεί που κρίθηκε ήταν στην ηρεμία που είχε η ομάδα από την αρχή της σεζόν, ότι άρχισε να δείχνει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο και νομίζω ότι η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές και με όπλο και τον κόσμο μας δώσαν αυτό το αποτέλεσμα. Πολύ μεγάλη χαρά, ευτυχία. Το έχουμε πει άλλωστε, είχαμε εξασφαλίσει την άνοδό μας. Σήμερα απλώς, όπως το είπες και εσύ, πήραμε το πρωτάθλημα. Είμαστε πρωταθλητές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος γιατί ξέρω ότι μαζί μας χαίρονται πάρα πολλές χιλιάδες κόσμος. Αυτή η πόλη ολόκληρη, αλλά και πάρα πολλοί ακόμη φίλαθλοι της Λάρισας που υπάρχουν παντού σε όλη την Ελλάδα. Ευτυχώς τελείωσε η χρονιά έτσι για μας, γιατί περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Νομίζω ότι το δικαιούμασταν αυτό γιατί ήμασταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος και βλέπουμε τώρα τη συνέχεια που είναι λίγη ξεκούραση, δύσκολη προετοιμασία, πολύ καλή δουλειά για να επιτευχθεί ο στόχος του χρόνου που είναι και η παραμονή στην ομάδα. Είμαι πολύ συγκινημένος, πρώτη χρονιά στην ομάδα, πρωταθλητής σε ένα τρομερό κόσμο. Δεν έχω ξαναζήσει τέτοιες στιγμές στην ποδοσφαιρική μου καριέρα και πιστεύω να έχω και άλλες στη συνέχεια. Το πιστεύω από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ. Πραγματοποιήθηκε. Είναι συγκλονιστικό, θα έλεγα, γιατί είναι μια επαρχιακή πόλη και ζει φοβερές στιγμές. Βλέπουμε ένα γήπεδο με 18-20.000, δεν ξέρω πόσο κόσμο είχε. Μια φιέστα που είχε οργανώσει η διοίκησή μας, φοβερή. Είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, είμαστε ευχαριστημένοι και ό,τι και να πω είναι περιττό. Σημασία έχει να διασκεδάσουμε αυτή τη στιγμή που μπορούμε αυτό που έχουμε καταφέρει, να ηρεμήσουμε, γιατί του χρόνου μας περιμένει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και του χρόνου δεν θα πηγαίνουμε να κάνουμε 15 και 20 νίκες για να βγούμε πρωταθλητές, αλλά θα πηγαίνουμε να σωθούμε ή να μείνουμε στη μέση της κατηγορίας.